On my mind, there's a thing that I can't explain. And I'm quiet, yes, I'm quiet, very quiet, really quiet, most of my time. Φτάσαμε λοιπόν. Μια μισή ώρα από την Καβάλα, λίγο λιγότερο από την Κεραμωτή. Ένα νησί που είναι τόσο κοντά που μπορείς να έρθεις ακόμα και ευθυμερών. Φτάσαμε λοιπόν εδώ στη Σκάλα Ραχωνίου, στη Θάσο. Εδώ θα συναντήσω τον κύριο Κώστα που θα μου κάνει ένα εκπληκτικό πιάτο. Πάμε. Γεια σας κύριε Κώστα. Καλησπέρα σας κύριε Πέτρο. Ήρθαμε στη Θάσο. Καλά κάνετε. Καλώς τι κάνετε, πώς είστε. Πάρα πολύ καλά, εσείς. Καλά είστε. Έμαθα κάνετε κάτι καταπληκτικό εδώ. Πολλά, αλλά ένα top έχουμε, έτσι. Ναι, είναι η αγαπημένη τηγανιά της Γοργόνας. Η αγαπημένη τηγανιά της Γοργόνας. Είναι κάθε μέρα και την ταΐζομαι τον αγαπημένο της Ξηφία. Να περιμένω να έρθει, να μαγειρέψουμε πρώτα να το μυρίσει και να έρθει. Βεβαίως. Πάμε γιατί θα περιμένει η Γοργόνα. Έγινε πια. Κύριε Κώστα, ποια είναι η αγαπημένη γεύση της Γοργόνας? Είναι ο Ξηφίας. Είναι ο Ξηφίας. Ναι. Ξηφίας διαφορετικός. Διαφορετικός από τα άλλα πιάτα. Είναι στο τηγάνι για αυτός με άλλα υπόλοιπα υλικά, ντομάτα, δυόσμο, βασιλικό, σκόρδο, πιπεριά, φρέσκος χυμός λεμονιού και κρασί στο τέλος. Τέλεια, τέλεια. Αρχίζουμε τη διαδικασία. Ωραία, πάμε, τι κάνουμε. Το Ξηφία σε κύβους. Ξηφίας, δύσκολο το κρέας του Ξηφία, έτσι. Ναι. Πρέπει να είναι αρκετά καλό για να είναι, για να είναι ωραίο. Ναι. Πρέπει να γίνει γευστικός όσο μπορούμε. Πάμε να δούμε τη διαδικασία λοιπόν για να ψήσουμε ωραία τον Ξηφία μας. Τηγάνι στη φωτιά. Ρίχνουμε τον Ξηφία μέσα. Χωρίς λαδάκι καθόλου. Χωρίς λαδάκι. Αντικολλητικό τηγάνι πάντα βέβαια. Αντικολλητικό για να τραβήξει τα υγρά που έχει ο Ξηφίας μέσα. Να το θωρακίσουμε λίγο και μετά βάζουμε τα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα υλικά θέλουμε να θωρακιστεί ο Ξηφίας για να είναι έτσι πιο μαλακός και πιο ζουμερός. Ποια είναι τα μυστικά για το καλό ψήσιμο του ψαριού? Τα μυστικά είναι οι γνώσεις πάνω απ' όλα. Θέλει δυνατή φωτιά, θέλει χαμηλή φωτιά. Θέλει χαμηλή φωτιά στην αρχή και μετά όταν πάει να τελειώσει ανεβάζουμε λίγο τη θερμοκρασία και το σβήνουμε πριν γίνει συμπυκνωμένος. Και μου είπατε ότι θέλει πάρα πολύ καλό καθάρισμα το ψάρι, έτσι. Ναι. Προσεκτική σε αυτό και σε αλέπια. Θα η πέτσα του γύρω-γύρω. Να βγάλουμε τα αλέπια δηλαδή από έξω. Δηλαδή παίρνει ένα χρώμα, σιγά σιγά θωρακίζεται, φεύγουν τα υγρά του. Φεύγουν τα υγρά του, μένουν μέσα ότι πρέπει να μείνει. Ακριβώς. Λίγη ώρα το θέλουμε αυτό, έτσι. Δεν θέλουμε πολύ ώρα. Ο Ξηφίας έχει θωρακιστεί καλά λοιπόν. Ρίχνουμε τα άλλα υλικά, την φρέσκα ντομάτα. Να φύγει αυτή τα υγρά λίγο από την ντομάτα. Να φύγει τα υγρά, να δώσει και τη γεύση στο Ξηφίας, στο φιλέτο που έχουμε βάλει μέσα. Η φωτιά από κάτω θέλει γρήγορες κινήσεις, σε κρατάει σε γρήγορη συνέχεια. Καλά, κάνει πιο νόστιμο το φαγητό πάντα. Λίγο μικρή πιπεριά. Βάζουμε πιπεριά, άμα θέλουμε βάζουμε και καυτερή, έτσι δεν είναι, άμα μας αρέσει το καυτερό. Την προτιμήσει του πελάτη. Ακριβώς. Ρίχνουμε και την πιπεριά μας, μαλακώνει και η πιπεριά. Βεβαίως. Ρίχνουμε ελαφρώς ελαιόλαδο. Ελαιόλαδο, αλλά μετά το βάζουμε το ελαιόλαδο, το κάνουμε, το καίμε λίγο στο αντικολλητικό τηγάνι και μετά ρίχνουμε το ελαιόλαδο. Λένε πάντως ότι όσο πιο αργά βάλουμε το ελαιόλαδο, τόσο το καλύτερο για να είναι πιο υγιεινό το λάδι, έτσι. Ναι. Και να μην καεί. Δεν θα αργήσουμε τώρα πάρα πολύ. Ήδη άρχισε να μυρίζει ωραία πάντως. Ρίχνουμε το δυόσμο. Έχουμε φρέσκο δυόσμο. Ρίχνουμε το δυόσμο να δώσει πολύ πολύ μυρωδιά. Ωραία. Ρίχνουμε το σκόρδο. Σκορδάκι. Πόσο περίπου σκορδάκι ρίχνουμε? Περίπου μισή κουταλιά του γλυκού. Μισή κουταλιά του γλυκού σκόρδο.
τα ανακατεύουμε όλα μαζί. Μυρίζουν όλα τα υλικά πάρα πολύ ωραία πάντως. Κάτι ξέρει η γοργόνα. Κάτι ξέρει. Και διάλεξε αυτό. Ρίχνουμε λίγο νεράκι. Έχουμε λίγο νερό. Θα προτιμήσουμε το νερό πάντα να είναι λίγο πιο ζεστό για να μην σταματήσει η διαδικασία που βράζει και γίνεται το ψάρι μας σιγά σιγά. Αυτά που μένουν κάτω πάντως, που έχουν ψιλοκολλήσει, δίνουν την νοστιμιά στο φαγητό μας, έτσι, πάντα. Προσπαθούμε πάντα να τα ξεκολλήσουμε για να δώσει την νοστιμιά σε όλο το πιάτο μας. Έχουμε και τη μουστάρδα. Ρίχνουμε μια κουταλιά του γλυκού, μουστάρδα. Ωραία. Ρίχνουμε λίγο βασιλικό. Να και ο βασιλικός. Αν έχουμε φρέσκο καλός, αν δεν έχουμε... Βάζουμε τον ξερό που μυρίζει και αυτός μια χαρά. Το ψάρι θέλει πολλές μυρωδιές, πολλές γεύσεις, πολλά μυρωδικά. Θέλει ωραία παραλία έξω, ωραία τραπεζάκια που τα έχουμε. Πάνω και... πέρα, θέλει διάθεση να έχεις. Διάθεση. Μαγειρική. Και καλό τσίπουρο, Να βγάζεις καλά πιάτα και φυσικά πάντα καλό τσίπουρο. Δυναμώνουμε λίγο τη φωτιά μας. Πάντως άρχισε να καραμελώνει και να κάνει μια έτσι πάρα πολύ ωραία σως. Θα ρίξουμε... φρεσκοστημένο λεμονάκι. Φρεσκοστημένο λεμονάκι πάνω. Μισό λεμονάκι. Και ένα λεμονάκι. Ένα λεμόνι. Ωραία, ένα λεμονάκι. Για τον ξηφία της γοργόνας θα χρειαστούμε 250 γραμμάρια φιλέτο ξηφία, μία ντομάτα, βασιλικό, δυόσμο, δύο πιπεριές, μισή σκελίδα σκόρδο, χυμό λεμονιού, ένα ποτήρι λευκό κρασί, αλάτι και ελαιόλαδο. Το φαγητό μυρίζει υπέροχα, έχει κάνει τέλεια σως. Και όπως μου λέει ο κύριος Κώστας, είναι καλύτερο για βούτες με το ψωμί. Ωραία. Έχουμε και ελαφρώς λίγο λευκό κρασί. Λευκό ξηρό κρασάκι για το σβήσιμο. Και νομίζω ο κύριος Κώστας δεν θέλει και πάρα πολύ ακόμα. Είναι σχεδόν έτοιμο, έτσι δεν είναι? Είναι σχεδόν έτοιμο, παιδιά. Ωραία. Πάμε για το σερβίρισμα. Πάμε για το σερβίρισμα. Ωραία η γοργόνα και έξω. Ωραία η γοργόνα και έξω. Γοργόνες έχει εδώ? Πάρα πολλές. Έχει γοργόνες πολλές. Ειδικά το καλοκαίρι. Τέλεια. Και τη αρέσει αυτό. Τη αρέσει πάρα πολύ αυτό το πιάτο. Τη αρέσει πάρα πολύ αυτό το πιάτο και πολλά άλλα. Γιατί ξέρω ότι δεν έχετε μόνο αυτή τη σπεσιαλιτέ. Έχετε πολλές. Και το ατού είναι το φρέσκο ψάρι. Το φρέσκο ψάρι, φρέσκο χταπόδι. Όσο μπορούμε τα πιο πολλά θαλασσινά μας να είναι φρέσκα το καλοκαίρι, γιατί δεν υπάρχουν λόγω κατανάλωσης. Το μαγαζί είναι από το 1970. 1976 το μαγαζί. Τα πρώτα μαγαζιά της περιοχής εδώ πέρα, της Καλαρχονίου δηλαδή. Οι γονείς μου πιο μπροστά, μετά εγώ. Και εσείς έχετε μεγάλη εμπειρία στο ψάρι, έτσι? Πάρα πολύ. Γιατί έχετε ασχοληθεί και με το... και με τη θάλασσα. Και με τη θάλασσα. Οπότε ένας λόγος παραπάνω να επιλέγει το σωστό ψάρι. Ακριβώς. Κύριε Κώστα, θα δοκιμάσουμε καταρχήν τον ξηφία, να δούμε η γοργόνα έχει δίκιο, έχει... Τι έγινε? Της αρέσει πάρα πολύ πάντως. Είναι πεντανόστιμο. Είναι πεντανόστιμο και έρχονται 15 γεύσεις στο στόμα. Αυτό θα το πείτε εσείς. Και εσείς. Και με αυτήν την υπέροχη θέα κλείνει έτσι τέλεια ένα γεύμα. Κύριε Κώστα, σας ευχαριστούμε πολύ. Στην υγειά σας, παιδιά. Στην υγειά σας. Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Καλό καλοκαίρι.
κάνουμε το γύρο του υπέροχου αυτού νησιού με το μηχανάκι. Η βόλτα ανοίγει την όρεξη και η θάλασσα. Γι' αυτό ήρθαμε εδώ στο κλείσμα, στην ταβέρνα κλείσμα, στον κύριο Ανδρέα που θα μας κάνει υπέροχη σκορπίνα. Πάμε. Κυρία Μέρη, καλαμάρι κάνουμε, έτσι. Γεμιστό καλαμάρι. Βέβαια. Φετούλα. Φετούλα. Ντομάτα. Άνοιχτο. Τέλεια. Ξανά φέτα. Λίγο υλικό χρειάζεται, γιατί είναι πολύ μεγάλο αυτό το καλαμάρι, έτσι. Μη στεναχωριέσαι, δεν ξέρεις πώς θα γίνει αυτό. Όχι, αυτό λέω. Δεν είναι... Ότι χρειάζεται λίγο για να μην το κάνουμε και σκα... Α, έχετε γεμίσει, εντάξει. Ωραία, το γεμίζουμε το υλικό για να... Και βάζουμε και έτσι και μυρωδιές. Βέβαια. Ωραία, ωραία, ωραία. Νόστιμο. Το μυστικό για το καλό ψήσιμο του καλαμαριού στα κάρβουνα πάντα, έτσι. Πάντα. Ποιο πάντα. Είναι το μυστικό του. Καλό ψήσιμο. Καλό ψήσιμο, δυνατή φωτιά, χαμηλή φωτιά. Μέτρια. Μέτρια φωτιά. Παιδιά, αυτό είναι έτοιμο. Το βάζουμε πάνω για ψήσιμο. Ωραία, τέλεια. Πάμε στα κάρβουνα. Όπου πάνω στη φωτιά. Το ρίχνουμε πάνω. Και το κεφαλάκι του. Και το κεφάλι. Είναι έτοιμο το καλαμάρι. Τέλεια, πάμε να κάνουμε τη σκορπίνα μέχρι να γίνει το καλαμάρι, έτσι. Πόσο είναι αυτή η σκορπίνα, πόσο ζει. Ένα 200 σκορπίνα. Από πού, από εδώ, από τα νερά, εδώ. Δικιά μας είναι. Από το κλείσμα. Από το κλείσμα, μέσα. Καρεμένη από το κλείσμα, μέσα. Αυτά τα τρώνε οι Γερμανοί ή μόνο εμείς οι Έλληνες τα τρώμε. Οι Βουλγάροι τα τρώμε. Οι Βουλγαροί. Οι Γερμανοί τι τρώνε. Α, οι Γερμανοί ψηλά ψάρια. Ψηλά ψάρια. Κάνα καλαμαράκι. Κάνα τζαζίκα, μια χωριάτικη. Να. Λοιπόν, τώρα την καθαρίζεις, την ανοίγεις. Καθάρισα. Ωραία. Αλέπια, καθάρισα τα ωραία. Λοιπόν, τώρα την ανοίγω. Την καθαρίσουμε. Το ψάρι θέλει πολύ πολύ καλό καθάρισμα, έτσι δεν είναι. Καθαρίζουμε κάτι στα σβάραχνα. Το κόβουμε έτσι. Βγάζουμε τα βράχια. Μετά το κόβουμε έτσι. Και από πάνω το δίνουμε μία. Αμάν. Κώστα. Κύριε Ανδρέα, πόσα χρόνια την κάνεις αυτή τη δουλειά? 15. Εντάξει. Ωραία. Πάμε τώρα, βγάζουμε τα σβάραχνα που έχεις καθαρίσει. Λέρωσε, δεν πειράζει, μάγιαζεσαι. Βρε, δεν πειράζει, λέρωσέ με. Μη με βλέπει ο κόσμος λερωμένο, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Βλέπουμε καλά. Τι εύκολο που το κάνεις, τι δύσκολο που είναι. Κλακ, 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 το έκανες σε 2 λεπτά. Άμα την κάνεις χρόνια αυτή τη δουλειά, αυτό είναι. Λοιπόν. Αλατάκι. Αλάτι βάζουμε. Αν και χοντρό μπορούμε να βάλουμε και ψηλό. Θέλει πολύ αλάτι. Άρα, ωραία. Ξέρεις, συμπαγγελμα. Λατάκι. Πάντως δεν θέλει πολλά υλικά, 2-3 πράγματα και... Ένα αυτή. Όπα, έλα, να τους κρατάω. Τι του ψάρνει, να βάζεις άλλες υλικά που βάζουμε. Δεν χρειάζεται. Έλληνες δεν είμαστε. Σκάρα είναι έτοιμη. Και κατευθείαν μπουρσκάρα, έτσι. Βάζω έτσι. Οπα! Εντάξει. Πόση ώρα την αφήνουμε τώρα τη σκορπίνα εκεί, εντάξει, πάντα με το μάτι πάει, αλλά... 3/4 θέλει, ε. Ναι, 3/4. Ωραία, και περιμένουμε να γίνει για να τη φάμε. Τέλεια. Για το γεμιστό καλαμάρι θα χρειαστούμε ένα καλαμάρι 400 γραμμαρίων, 200 γραμμάρια φέτα, μία ντομάτα και λίγο άνηθο.
η Θάσος είναι το βορειότερο νησί του Αιγαίου. Ένα νησί που οι ακτές του φτάνουν τα 115 χιλιόμετρα, 18 ναυτικά μίλια μόλις από την Καβάλα και μόλις 8 μίλια από την Κεραμωτή και το αεροδρόμιο της Καβάλας. Το νησί είναι κατάφυτο και η ξυλία αποτελεί το βασικό εισόδημα των Θάσεων. Η ξυλία, το μέλι και φυσικά ο τουρισμός. Α, δεν έχει έρθει μόνο καλαμάρι, έχουν έρθει και άλλα πράγματα. Η σαλατούλα μας. Και η σαλάτα με ρακλίδι και με το παρμεζάνα, τυράκι, τι είναι από πάνω, παρμεζάνα. Ωραία. Υπεργές σε γεμιστές. Φλωρίνες υπέροχες. Κύριε Ανδρέα, το έχω πει 50 φορές σε αυτήν την εκπομπή, είστε μερακλής. και ο Άσος, εδώ. Ωμαν, τι ωραία, τι ωραία. Το οχταποδάκι, το κρασάτο. Αμάν και το κρασάτο. Και το καλαμαράκι έρχεται σε ένα λεπτάκι. Κυρία Μέρη το έκανε αυτό, το έβλεπα, Είναι πάρα πολύ νόστιμο. Είναι πάρα πολύ νόστιμο όλα που κάνετε, γιατί τα κάνετε με μεράκι. Ευχαριστώ πολύ. Και πόσα χρόνια τα κάνετε, πόσα χρόνια λειτουργεί η ταβέρνα εδώ? 15 χρόνια. 15 χρόνια είμαστε εδώ. Είχαμε και πόσα χρόνια πάνω στο χωριό? 6. Συγκαλιάζει πάνω στο χωριό. Και κατεβήκατε λίγο πιο παραλιακά. Ναι, πιο παραλιακά. Σε αυτό θάλασσα. Το υπέροχο με. Θάλασσα. Θάλασσα που ανοίγει την όρεξη. Ακριβώς. Ευλογία, παιδιά. Μάλιστα. Το κλείσμα, πώς βγήκε το όνομα κλείσμα? Λοιπόν, το κλείσμα στα παλιά χρόνια δεν υπήρχε νερό εδώ. Ναι. Δεν υπήρχε. Ήταν εδώ ακριβώς δίπλα ένα πηγάδι. Ωραία. Και ο κόσμος όλος έπαιρνε... Το καλαμαράκι μας. Να το και το καλαμαράκι μας, του Μερακλή κυρίου Ανδρέα. Νερό από το πηγάδι. Πέρα νερό από το πηγάδι, όπως παλιά κάνανε σε πολλές περιοχές. Ένα λεμονάκι να βάλετε όσο θέλετε, λαδολέμονο και καλή σας όρεξη. Ευχαριστούμε πολύ. Άλλο νερό δεν υπήρχε. Και όποιος έπινε νερό πήγαινε τουαλέτα. Γι' αυτό αυτό το μέρος... Τον πήρασε το νερό δηλαδή. Ναι, έμεινε κλειστό. Το νερό ήταν γλυφό. Ναι. Ήταν θαλασσινό μπερδεμένο. Οπότε έκανε δύο καλά το νερό σου, λέει. Ναι. Να κόψουμε λίγο καλαμαράκι να φάμε, να δοκιμάσουμε. Τόση ώρα μας έχει, μας μυρίζει. Έλα, Πετράκη. Λοιπόν, κάτσε να βγάλω και το μαχαίρι. Κάνω μόνο την αρχή λίγο να δοκιμάσουμε. Είναι νόστιμο, παιδιά. Είναι πάρα πολύ νόστιμο. Είναι από εδώ, από το κλείσμα. Από το κλείσμα. Έχει νερό. Και δεν ξέρω, ρωτά. Το χταπόδι από το κλείσμα. Και το χταπόδι από το κλείσμα. Είναι όλα από το χταπόδι. Όλα είναι εδώ. Εσείς από τη Θάσο είστε? Από τόσο κόλπος εδώ. Ναι. Από εδώ. Είναι ο καλύτερος ψαρότοπος που υπάρχει. Μάλιστα. Ψαρεύουν ακόμα εδώ. Βέβαια. Ψαρεύουν ακόμα εδώ. Όλες και τα φέρνουν. Σε βάρκες και ψαρόβακες εδώ. Και τα φέρνουν στην ταβέρνα να τα φάνε έτσι και να τα σερβίρονται στον κόσμο. Κόσμο έχει. Κόσμο ωραία. Αυτή τη στιγμή ωραία. Πάρα πολύ. Είναι αρχή τη σεζόν ακόμα. Σημαίνει, δόξα ναι. τω Θεώ, παρόλο την κρίση που περνάμε. Έτσι, όλοι προσαρμοζόμαστε. Αυτό. Γιατί έχουμε καλό φαγητό. Καλό φαγητό, φρέσκο ψάρι. Φρέσκο ψάρι. Εδώ στα βένα κλείσμα που είναι υπέροχα. Με στη θάλασσα. Τέλειο. Φρέσκο, υπέροχο. Παρακαλώ. Να το. Ένα τσατσικάκι το ρωσικό από τα χέρια της κυρίας Μέρης. Πω από κυρία Μέρη, σήμερα μας έχετε κάνει. Παρακαλώ. Παιδιά, καλή σας όρεξη. Κύριε Μέρη, κύριε Ανδρέα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς. Καλή σεζόν. Αξίζει να έρθετε εδώ πέρα να πιείτε ένα τσιμπουράκι για τα μεζεδάκια εδώ τα υπέροχα. Οπωσδήποτε αξίζει. Ευχαριστούμε πολύ. One of these mornings. One of these mornings. It won't be bad. Το καλοκαίρι θέλει νησί, το νησί θέλει διασκέδαση και η διασκέδαση θέλει κοκτέιλ. Γι' αυτό εμείς ήρθαμε στο Βέρντικο να πιούμε τα καλύτερα. Γεια σου Βασίλη. Γεια σου Πέτρο, τι έγινε, πώς είναι τα μέρη μας. Ήρθαμε να χαλαρώσουμε, να διασκεδάσουμε και η διασκέδαση θέλει και λίγο κοκτέιλ. Και μου είπαν να έρθω στο Βέρντικο να πιω καλά κοκτέιλ. Πάμε. Ήρθαμε στο μπαρ. Ήρθαμε στο μπαρ να κάνουμε ιδιαίτερα κοκτέιλ και γιατί στο Βέρτικο βρίσκουμε ιδιαίτερα κοκτέιλ. Λοιπόν, το κατάλογό μας δεν έχει επιμεληθεί ο Μάριος Λατίνης. Μάριος Λατίνης, ναι, ωραία. Ήταν στην πεντάδα του διαγωνισμού του Τζέιμι Όλιβερ. Τζέιμι Όλιβερ, πολύ γνωστός σεφ. Ναι. Και όχι μόνο σεφ, ασχολείται και με κοκτέιλ. Πολύ μεγάλο όνομα σε όλο τον κόσμο, έτσι. Όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Διάλεξε ο ίδιος.
με δικά τους κοκτέιλ και μετά ψηφιστήκαν από το κοινό. Η πεντάδα, ο πρώτος δηλαδή, βγήκε από το κοινό, βγήκε ένας από την Άπο Ανατολή. Φυσικά καταλαβαίνεις ότι ένας Έλληνας είναι λίγο δύσκολο να βγει, γιατί... Ναι, όμως ένας Έλληνας... Ανατολή, άμα... ένας Έλληνας να φτάσει στην πεντάδα όμως είναι... Καλά, σίγουρα βέβαια. Ό,τι καλύτερο. Αυτός ο ίδιος επιμελήθηκε και το δικό μας το κοκτέιλ, το Vertigo που θα σας το φτιάξουμε σήμερα. Mm-hmm. Είναι σε... μπορεί να αντικατασταθεί το μοχίτο, ας πούμε. Από... Είναι μια, μια διαφορετική βερσιόν του μοχίτο, κάπως έτσι δηλαδή. Ναι, είναι ένα δροσερό καλοκαιρινό κοκτέιλ. Κάποιος ο οποίος έχει βαρεθεί το μοχίτο μπορεί να το, μπορεί να το πιει εδώ στο Vertigo. Ναι. Ωραία, τέλεια. Και ένα άλλο γυναικείο είναι με bubble gum. Bubble gum, ναι. Mm-hmm. Και είναι, οι γυναίκες το προτιμούν πάρα πολύ το. Mm-hmm. Φυσικά αυτός είναι ο παλιός μας κατάλογος. Με την καινούργια σεζόν... Συνέχεια προσθέτονται καινούργια πράγματα, ναι, στο κατάλογο. Το Μάριο να μας ανανεώσει το κατάλογο. Το κατάλογο. Ναι. Τα κοκτέιλ τα κάνει ο Μιχάλης. Τα κάνει ο Μιχάλης, οπότε θα αφήνει στα χέρια του. Λοιπόν. Είναι καλά χέρια, να ξέρεις. Και θα του ευχαριστηθείς. Βγάζω ζακέτα και μπαίνω μέσα στο μπαρ να δω τι θα μας κάνει ο Μιχάλης. Έγινε. Πάμε. Γεια σου Μιχάλη και από κοντά. Καλησπέρα. Τι έγινε. Πάμε, εδώ στο μπαρ. Συνήθως επισκέπτομαι κουζίνες, τώρα είπα να επισκεφτώ ένα μπαρ γιατί είμαι σε νησί, οπότε καταλαβαίνεις πρέπει να πιούμε κανένα κοκτέιλ. Ωραία, ωραία. Κάνεις ωραία κοκτέιλ, έχετε σούπερ κατάλογο με σούπερ ιδέες και διαφορετικά από τα κλασικά. Είναι διαφορετικά. Ωραία, μου είπε ο Βασίλης θα μου κάνεις ένα γυναικείο και ένα αντρικό. Ναι, ναι. Okay. Ξεκινήσουμε με το αντρικό. Είναι το Vertigo. Είναι το Vertigo κοκτέιλ. Ναι, είναι αποκλειστικά για μας. Ωραία. Πού τη χρησιμοποιείτε το Vertigo? Ωραία, ξεκινάμε με την βότκα. Είναι το βασικό συστατικό της. Το Vertigo. Καλής ποιότητας βότκα οπότε. Ναι, ναι. Mm-hmm. Είναι 50 με την βότκα. Με ζούρες, ε. Ναι, πάντα. Εντάξει, και στα κοκτέιλ είναι ακρίβεια. Το τι θα βάλεις μέσα. Χρειάζεται ακριβώς. Είναι 15 ml. Συνόμιλο. Συνόμιλο. Ωραίο. Είναι, όταν λέμε αντρικό, είναι λίγο πιο βαρύ, ας πούμε, σε σχέση με το γυναικείο ή... Είναι λίγο πιο βαρύ και αρκετά ξινό. Αρκετά ξινό και πιο δυνατός αλκοόλ, δηλαδή, ε. Είναι, έχει λικέρ πυραμίδαλου μέσα. Λικέρ πυραμίδαλου. Έχει 10 ml. Ωραία. Έχει 25 ml lime. Πολλές γεύσεις από το κοκτέιλ, ε. Ναι, έχει διαφορετικά. Ωραία. Τέλεια. Στα κοκτέιλ βάζουμε τριμμένο πάγο, βάζουμε κανονικό πάγο. Αυτό έχει από κάτω κανονικό πάγο και από πάνω για το στολισμό και αυτά έχει τριμμένο. Πέτυχα την περίπτωση και στα δύο, δηλαδή. Ναι, πέτυχα την περίπτωση. Ωραία. Βάζουμε πολύ το πάγο για να το παγώσουμε. Ωραία. Το συμνώνουμε και αρχίζουμε το... Θέλει δύναμη το κοκτέιλ, ε! Εννοείται. Θέλει δύναμη, κουράγιο. Και όταν νύχτα είναι μεγάλη, θέλει και υπομονή, ε! Κοκτέιλ χωρίς αλκοόλ. Έχουμε, ναι. Έχετε κοκτέιλ χωρίς αλκοόλ. Είναι 3-4, πολύ ωραία κοκτέιλ χωρίς αλκοόλ, ιδιαίτερα. Για αυτούς που οδηγάνε, γιατί πρέπει να προσέχουμε, ναι, σημαντικό. Το κοκτέιλ, είναι δυνατό και επικίνδυνο. Δηλαδή πρέπει να το πίνουμε με μέτρο. Εντάξει, όσο και να είσαι νησί και όσο να δεσκετάζει, σιγά σιγά. Πάντα προσέχουμε αυτά. Εννοείται. Ναι. Πάντα προσέχουμε αυτά. Το top κοκτέιλ που δίνει το καλοκαίρι, ποιο είναι? Αυτά που φτιάχνω αυτή τη στιγμή είναι από τα πιο διάσημα. Το Vertigo και το Vertigo. Το Double Krusta. Το δεύτερο που μου είπες που δεν μπορώ να το πω είναι το γυναικείο. Το γυναικείο. Ωραία. Ωραία. Πάρα πολύ. Ωραία. Φυσικά φαντάζομαι μοχίτο. Μοχίτο είναι μαργαρίτες. Μαργαρίτα. Αγαπημένες χρόνια. Πάρα πολύ με διάφορες γεύσεις. Με το φράουλα, με μάγκο, με passion fruit. Όπως και το μοχίτο βγαίνει με όλα αυτά, έτσι. Ό,τι θες, μπορεί να φτιάξω από αυτό. Με ξινό μήλο και με τα πάντα. Μάλιστα. Το καλοκαίρι τι λέει στη Θάσο? Πολύ ωραία. Διασκέδαση. Διασκέδαση. Μπάνιο, κόσμος, πάτε, τουρίστες. Πάτε, τέλεια. Τέλεια, τέλεια. Το κοκτέιλ δεν είναι μόνο γεύση, το κοκτέιλ είναι και design, έτσι. Ωραία. Πρέπει να το στολίζεις. Μια εικόνα πάντα... Πρώτα χορταίνει το μάτι και μετά... Όλα τα άλλα, μετά είναι η γεύση. Και πολύ πολύ διόζομαι από πάνω. Όντως, διαφορετική εκδοχή του μοχίτο.
Καλά είμαστε από Βασίλη στην αρχή. Το παπάκι μας εδώ. Είναι κλασικό. Και παπάκι. Και παπάκι. Έχει μισό λεπτό. Α, δεν τελειώσαμε. Βιαστικό ζε παιδί μου. Έχει ξινόμυλο, έχει. Και το ξινόμυλο που έχουμε βάλει μέσα και το σιροπάκι και το χυμό μάλλον. Βάζουμε από πάνω και το. Το παπάκι ωραίο όμως. Είναι το κάτι ξεχωριστό. Vertigo κοκτέιλ από το Vertigo. Το αντρικό είναι αυτό. Το κρατάω, δεν το πίνω ακόμα και θα κάνουμε και γυναικείο κοκτέιλ. Είναι και το έξτρα υλικό. Έχουμε και έξτρα υλικό. Είναι το ginger αναψυκτικό. Α, μάλιστα. Ginger αναψυκτικό, ε. Ωραία, ας πω εγώ θα το κρατήσω αυτό, δεν το πιω ακόμα, γιατί θα μου κάνεις και το γυναικείο και θα το κεράσω και θα πάνε το πιο παρέα. Ωραία. Και ήρθε η ώρα για τις γυναίκες. Κάναμε τους άντρες, οι γυναίκες. Τους άντρες, τώρα τις γυναίκες. Πώς λέγεται το γυναικείο το κοκτέιλ? Bubble Crosta, τσιχλόφουσκα είναι. Ωραία. Ναι. Ωραία, ωραία. Και το βλέπουμε τα ρόζ του και τα λοιπά που θα έρθει σε λίγο το ποτήρι, βιάζομαι. Έγινε, ωραία. Τι χρησιμοποιούμε? Βότκα. Πάλι 50 ml. Σε αυτό έχουμε λιγότερο αλκοόλ, δηλαδή. Όχι, το ίδιο είναι. Α, το ίδιο. Οπότε δεν είναι πιο ελαφρύ σε αλκοόλ, είναι πιο ελαφρύ σε γεύση. Δεν είναι τόσο ψινό. Είναι πιο γλυκό, πιο τσιχλόφουσκο. Τέλεια. Τέλεια. Θα βάλουμε 25 λικέρ τσιχλόφουσκας. Έχουμε... Υπάρχει και λικέρ τσιχλόφουσκα? Ναι, υπάρχει. Δεν το ήξερα καν εγώ ότι υπάρχει. Bubble liquor λέγεται. Bubble liquor. Ωραίο. Αυτό το... Α, βάλε. Εγώ ρωτάω ότι... Αυτό το bubble liquor, δηλαδή, αν το βάλεις και σε ένα άλλο κοκτέιλ, παίρνει άλλη... Δηλαδή, χρησιμοποιείς και σε άλλο κοκτέιλ, παίρνει άλλη γεύση, μπορείς να... Σε αυτό το κοκτέιλ χρησιμοποιείται. Είναι μόνο σε αυτό? Μάλιστα. Έχει 25 ml. Lime, και lime, ωραία. Και έχει και 5 ml μαρασκίνο, λέγεται. 5 ml μαρασκίνο. Είναι λικέρ κεράσι. Λικέρ κεράσι, ωραία. Έχει πάρα πολύ λίγο, γιατί είναι πολύ δυνατό. Ωραία. Έχουμε βάλει όλο το αλκοόλ μέσα για τις γυναίκες. Ναι. Ξεκινάμε πάλι το χρήμα. Τον πάγο. Ωραία. Χτυπάμε το κοκτέιλ δηλαδή πάντα με κανονικό πάγο και μετά συμπληρώνουμε από πάνω λίγο τριμμένο, έτσι αυτό για την ομορφιά. Τριμμένο είναι με κανονικό πάγο. Ωραία, αυτό έχει μόνο κανονικό. Το προηγούμενο ήταν για το τριμμένο. Δώσε. Τέλειος. Πάντως κουραστικό ρε παιδί μου να το κάνεις όλο αυτό όλο το βράδυ. Σου βγαίνουν τα χέρια νομίζω. Είναι κουραστικό να το κάνεις συνέχεια. Δηλαδή θα κάνεις 20 τέτοια κοκτέιλ, πάει, θα κάνεις μπράτσα. Το ποτηράκι είναι αυτό. Γκέρλι το ποτηράκι. Το φτιάχνω όμως εκείνη την ώρα, τώρα εντάξει το έχουμε για θέμα. Δηλαδή εσύ ας πούμε όταν έχεις εδώ είναι γεμάτο το μαγαζί, κάθεσαι και στολίζεις έτσι το ποτήρι. Δεν το φτιάχνω ποτέ πιο νωρίς. Μπράβο. Απλά τώρα για να το πιω πιο... Για να το πιούμε πιο γρήγορα. Τέλειο. Και όπως και το προηγούμενο. Συμπληρώνουμε με λίγο ginger. Τέλειο. Και είναι έτοιμο. Και είναι έτοιμο. Λοιπόν, Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να σου ευχηθώ καλή σεζόν. Να κάνεις έτσι πάντα τέλεια και ωραία κοκτέιλ. Παίρνω αυτό. Ναι, πάω βόλτα μέσα στο μαγαζί. Και πάνω προπαρέα. Έγινε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Δεύτερη μέρα στη Θάσο και στα 200 μέτρα από το ξενοδοχείο Blue Sea που μας φιλοξένησε είναι το εστιατόριο Άθος. Μας ετοιμάζει κάτι πολύ ιδιαίτερο. Γεια σου Παναγιώτη.
Γεια σου, κύριε. Τι κάνει? Μια χαρά, εσύ. Εγώ ξέρω ότι κάνει πάρα πολύ καλή πίτσα και ότι έχει ιστορία μεγάλη στην πίτσα. Έχω μεγάλη ιστορία. Αλλά με έχει καλέσει σήμερα να μου κάνει κάτι διαφορετικό από πίτσα. Κάνω κάτι διαφορετικό, εντελώς πολύ διαφορετικό από πίτσα. Γιατί εδώ στο Άθος έχει τα πάντα, έτσι, τα και πάντα, πίτσα έχουμε, ναι. Και θαλασσινά. Έχουμε θαλασσινά, κρεατικά, ουζομεζέδες, μακαρονάδες πολλές. Ωραία. Έχω στο κατάλογο μου 30 πίτσες, 20 μακαρονάδες. Τέλεια. Αλλά σήμερα τα μαγειρευτά σχεδόν. Σήμερα μου έχει θαλασσινό. Σήμερα θα σου κάνω κάτι ιδιαίτερο θαλασσινό, το οποίο το έχω διδαχθεί από ένα ηγούμενο καλόγερο από ένα μοναστήρι. Ωραία. Το οποίο είναι ένα χταπόδι κρασάτο ιδιαίτερο, πολύ ιδιαίτερο. Δηλαδή ο κόσμος θα πάθει λίγο σοκ. Ωραία. Αυτό θέλω. Θα είναι πολύ νόστιμο. Επιτέργο, πάμε να δούμε τι γίνεται μέσα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Παναγιώτη, το χταπόδι έτοιμο για να βράσιμο, ε? Ναι, θα το καθαρίσουμε λίγο, θα κόψουμε την κουκούλα και θα το κάνουμε να βράζει χωρίς νερό. Γιατί τα χταπόδια, παιδιά, βγάζουν το δικό τους νερό. Μεγάλο, ε? Είναι 2 κιλά το καθένα. 2 κιλά χταπόδι. Ναι. Τι συνταγή κάνουμε σήμερα, πώς μου το πες? Σήμερα θα σας φτιάξω μια συνταγή. Mm-hmm. Μοναστηριακό χταπόδι κρασάτο. Είναι λίγο ιδιαίτερη συνταγή με υλικά που δεν τα βάζουν όλοι, ας πούμε. Μοναστηριακό γιατί? Μοναστηριακό γιατί η συνταγή είναι από έναν ηγούμενο, ο οποίος είναι ηγούμενο σε ένα μοναστήρι κάπου στην Πελοπόννησο. Μάλιστα. Νομίζω. Και ό,τι έρχεται από μοναστήρι είναι έτσι λίγο πιο ιδιαίτερο και πιο νόστιμο. Είναι, είναι κάτι ιδιαίτερες γεύσεις αυτοί, βάζουν κάτι ιδιαίτερα υλικά. Mm-hmm. Θα το κόψουμε. Ωραία. Και μέσα στην κατσαρόλα. Είναι πλημμένο, δεν βάζουμε καθόλου νερό. Αν θα χρειαστεί, θα βάλουμε πολύ, πολύ ελάχιστο νερό. Πόση ώρα θέλει το χταπόδι για να βράσει? Γύρω στη μία ώρα. Μία ώρα περίπου και... Ναι. Μέχρι να μαλακώσει. Κάτι βοηθητικό για να το βράσουμε καλύτερα υπάρχει ή όχι? Εγώ, παιδιά, δεν βάζω τίποτε. Mm-hmm. Γιατί κάποιοι άνθρωποι έχουν πρόβλημα με την κοκακόλα, με τη σόδα. Εγώ... Κάποιοι βάζουν κοκακόλα λοιπόν, κάποιοι σόδα, αλλά καλύτερα να το αφήσουμε μόνο να πάρει το χρόνο. Άλλοι βάζουν ένα φελό μέσα. Φελό. Έχω δουλέψει και με σεφ που έβαζε φελό. Φελό. Ναι. Είχε διαφορά ή όχι στο μυαλό μας την τελικά? Νομίζω στο μυαλό μας. Ναι. Μάλιστα. Νομίζω ότι βοηθάνε. Ωραία. Αλλά είναι πολύ καλή συνταγή. Αφού αρέσει εμένα και σε όλους τους φίλους που το έχουν φάει, σίγουρα θα αρέσει και στον κόσμο. Οι πελάτες από πού είναι οι περισσότεροι εδώ? Και? Οι πελάτες από πού είναι οι περισσότεροι? Είναι Γερμανοί, ναι. Εδώ μετά την κρίση, ναι, οι Έλληνες εξαφανιστήκανε. Βασικά στο μαγαζί μου, οι πελάτες μου είναι το 80% από τη Ρουμανία. Ρουμάνοι. Και όλοι λένε εδώ, ό,τι θα πω και εγώ, ότι εάν δεν είχαμε τους Ρουμάνους, έπρεπε να είχαμε μεταναστεύσει. Να είχαμε πάει αλλού, κακά ε. Τα κακά τα ψέματα. Οι Ρουμάνοι τι τρώνε περισσότερο? Πάρε το για αυτή τη στιγμή, χάρη. Οι Ρουμάνοι, όπως είπε το πλήστον, τρώνε τα πάντα, αλλά πιο πολύ τρώνε θαλασσινά. Θαλασσινά. Ναι. Γαρίδες πολλές, χταπόδια. Μοναστηριακά, κρασάτα. Αυτό ειδικά το φαγητό δεν το κάνω το καλοκαίρι, γιατί είναι πολύ δύσκολο να βρω τα πράσα. Πράσα. Ναι, και κανένα δύο φορές που βρήκα δεν μου αρέσανε. Δεν είναι όπως τα χειμωνιάτικα και γι' αυτό. Χειμωνιάτικη συνταγή όπως. Ναι, είναι χειμωνιάτικη συνταγή. Το χταπόδι έτοιμο, ε, έβρασε. Έτοιμο, παιδιά, το χταπόδι, τώρα θα το βγάλουμε. Μαλάκωσε αρκετά χωρίς κόλπα. Ε. Πολύ καλά, μία ώρα έβραζε. Ωραία. Ωραία, ωραία. Θα το κόψουμε μπουκές, περίπου 2 εκατοστά. Ωραία. Και θα βάλουμε μετά τα υπόλοιπα υλικά μας σε ένα μεγάλο τηγάνι να τα τσιγαρίσουμε λίγο, μέχρι να ετοιμάσουμε την ίδια κατσαρόλα, για να τα βράσουμε μετά όλα μαζί περίπου μισή ώρα. Περίπου μισή ώρα θέλει το φαγητό για να γίνει μετά που βάλουμε τα υλικά. Μετά τέλεια. Αυτό το σκηνικό. Τέλεια, ωραία. Και το τελευταίο μπλοκάμι. Α, έχει κι άλλο. Πρέπει να το έχει χτυπήσει και καλά αυτός μας το έχει βγάλει για να μαλακώσει. Σίγουρα, έτσι δεν είναι? Πάντα. Θέλει πολύ πολύ καλό χτύπημα. Το χτύπητο δεν βράζει. Με τίποτα. Με τίποτα. Και 5 ώρες το βράζει, δεν βράζει. Εδώ είναι το χταπόδι μας έτοιμο. Ωραίο. Η Ελενίτσα φτιάχνει την κατσαρόλα όσο εμείς περιμένουμε να κάνουμε το υπέροχο αυτό χταποδάκι. Πολύ διαφορετικό. Ετοιμάστε εσείς χαρτί, στυλό και όλα αυτά που χρειάζεται για να γράψετε τελικά τις συνταγές. Πάμε. Για το μοναστηριακό κρασάτο χταπόδι θα χρειαστούμε ένα χταπόδι περίπου 1,5 κιλό, 3 ξερά κρεμμύδια, 4 πράσα, 8 σκελίδες σκόρδο και ελαιόλαδο. Λοιπόν, δεν βάλουμε καθόλου αλάτι μέσα στο φαγητό. Τίποτα. Και ίσως να μην χρειαστεί να βάλουμε καθόλου. Θα το δοκιμάσουμε μετά, γιατί το χταπόδι έχει την ιδιότητα ότι έχει από τη θάλασσα το δικό του αλάτι.
είναι αλμυρό από μόνο το πότε. Ναι. Και αν πάρουμε αλάτι θα γίνει πολύ αλμυρό. Μετά, και άμα πάντα θέλουμε, θα βάλουμε. Ανάλογα στο γούστο αυτό. Πάντα. Βάζουμε ελαιόλαδο. Αγνό παρθένο ελαιόλαδο και δικιάζουμε παραγωγή. Από εδώ, από τη Θάσο. Δικό μου. Μια χαρά. Να έχουμε λίγα δέντρα. Και το χρησιμοποιείτε για τους πελάτες και το μαγαζί, ε. Χρησιμοποιώ μόνο ελαιόλαδο για τα μαγειρέματα. Mm-hmm. Και για τις σαλάτες για τους πελάτες. Το αλλά δεν μου φτάνει και αναγκάζομαι και αγοράζω κι άλλο. Δουλειά να έχει να τελειώνει το λάδι. Ναι. Πέρυσι, ας πούμε, ξοδέψαμε 1,5 τόνο. 1,5 τόνο λάδι, ε. Ελαιόλαδο. Μάλιστα. Λοιπόν, τελικά μας είναι αυτά εδώ. Πράσο. Το πράσο. Ωραία. Όσα θέλουμε βάζουμε, γιατί αυτό λιώνει, ας πούμε. Mm-hmm. Κανονικά θέλεις το 1-1,5 κιλό χταπόδι, 4 πράσα, 4 πράσα. Μόνο το άσπρο. Μόνο το άσπρο, κόβουμε το πάνω κάτω φυσικά. 2-3 κρεμμύδια, mm-hmm, τα οποία τα κόβουμε και αυτά χοντροκομμένα. Αυτά δηλαδή, 2-3 ξερά κρεμμύδια χοντροκομμένα. Ναι, στο 1,5 κιλό χταπόδι. Τώρα στο τα δικά μας ήταν 4 κιλό χταπόδια και κάτι παραπάνω. Ήταν λίγο μεγάλα τα δικά μας. Ναι. Παναγιώτη, έριξες και το σκόρδο μέσα, πόσες κελίδες σκόρδο περίπου? Το σκόρδο να μην το φοβάστε, παιδιά, γιατί και 10 σκελίδες να βάλετε στο 1,5 κιλό χταπόδι, αν δεν είναι κομμένο το σκόρδο, δεν βγάζει αυτό το κακό άρωμα που λέμε. Το έντονο άρωμα του σκόρδου. Που δεν αρέσει στις γυναίκες. Ναι, και μας κάνει να μυρίζουν μετά και δεν μπορούν να φιλήσουν μετά. Αυτό είναι. Λοιπόν, το σκόρδο όμως δίνει μια πολύ ωραία γεύση. Ναι. Μετά που θα το φάμε θα καταλάβετε ότι μάλλον δεν θα το αισθανθείτε καθόλου ότι είναι σκόρδο. Απλά θα δώσει τη γεύση που πρέπει να δώσουμε στο φαγητό. Τη γεύση που πρέπει να δώσει στο φαγητό. Τσιγαρίστηκε λοιπόν. Έχουμε φέρει. Τσιγαρίστηκαν τα λαχανικά μας. Ωραία. Τώρα βάζουμε την κατσαρόλα που τύπου νταβάς. Νταβάς. Λέγεται. Mm-hmm. Είναι κοντή και ανοιχτή. Βάζουμε μέσα όλα μας τα λαχανικά. Αφού τα έχουμε τσιγαρίσει. Σκορδάκι, κρεμμύδι, πράσο. Να πάρουν χρώμα, ναι. Ωραία. Το πράσο, το σκόρδο μας, το κρεμμύδι μας. Λοιπόν, βάζουμε λίγο ελαιόλαδο ακόμη. Τέλεια. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο του κυρίου Παναγιώτη. Λοιπόν, τώρα βάζουμε μέσα το χταπόδι μας το οποίο το κόψαμε 2-3 εκατοστά. 2-3 εκατοστά για να μην λιώνει, μας είπατε. Ναι, για να είναι πουκές. Λοιπόν, το χταπόδι μας. Τώρα βάζουμε μπαχάρι ολόκληρο. Ολόκληρο μπαχάρι, ναι, περίπου, mm-hmm, 10-15 μπαχαράκια είναι καλά, όχι όμως πολλά για να μην δώσει έντονο. 10-15 σε αυτή την ποσότητα που έχουμε εμείς. Σε αυτή την ποσότητα που έχουμε εμείς. Δηλαδή στο 1,5 κιλό χταπόδι 4-5 είναι καλά. Ωραία. Λοιπόν, βάζουμε μαύρο πιπέρι σπυρί ολόκληρο, γιατί βγάζει τα αρώματά του. Ωραία. Ωραία. Το βάζουμε γι' αυτό. Βάζουμε και κόκκινο κρασί ξηρό. Κόκκινο ξηρό κρασάκι. Ναι. Δηλαδή στο 1,5 κιλό χταπόδι θα βάλουμε ένα ποτήρι του κρασιού. Ωραία. Τώρα ωραία. Εγώ εδώ θα βάλω περίπου 2. Για να το σβήσουμε, να δώσει τα αρώματά, ναι, του το κρασί. Λοιπόν, αλάτι δεν θα βάλουμε καθόλου όπως είπαμε. Αλάτι το προσέχουμε στο χταπόδι, οπότε έτσι. Το προσέχουμε, ναι. Ωραία. Και το ζουμάκι. Θα βάλουμε και λίγο ζουμί από το βράσιμο του χταποδιού, που θα του δώσει πολύ ωραία νοστιμιά. Η νοστιμιά του, και με αυτό μπορούμε να κάνουμε και ωραίες μακαρονάδες, έτσι δεν είναι? Και μακαρονάδα, ωραία, ναι. Δίνει, ναι, πολύ ωραίο, πολύ ωραία γεύση. Λοιπόν, θα το βάλουμε φωτιά και περίπου σε μισή ώρα. Δεν βάζουμε καθόλου νερό, τίποτα. Τα αφήνουμε έτσι, όχι, και θα βγάλει τα υγρά του. Όχι, τα αφήνουμε μισή ώρα. Ναι, δεν θέλουμε πολλά υγρά γιατί θα βγάλουν τα λαχανικά κι άλλα. Ωραία, οπότε τα αφήνουμε έτσι. Ναι, και θα το σερβίρουμε με τηγανιτές πατάτες ή πατάτες φούρνου. Αλλά εγώ νομίζω από την πείρα που έχω ότι η τηγανιτή πατατούλα με το ζουμάκι είναι πολύ τέλεια. Ωραία, τέλεια. Χαρτί και στυλό στο χέρι. Πάμε να δούμε την κάρτα με τα υλικά, τι χρειαζόμαστε για αυτό το σούπερ πιάτο και ερχόμαστε σε λίγο για να το δοκιμάσουμε. Για το μοναστηριακό κρασά το χταπόδι θα χρειαστούμε ένα χταπόδι περίπου 1,5 κιλό, 3 ξερά κρεμμύδια, 4 πράσα, 8 σκελίδες σκόρδο και ελαιόλαδο. Έτοιμα και οι πίτσες.
Και το χταπόδι και καλή παρέα. Βέβαια. Θα μας έρθει και μια σαλάτα τώρα. Και τις κανονικές πατατούλες που είπαμε ότι συνοδεύονται με το χταπόδι, γιατί είναι το ζουμάκι. Μια σαλάτα άθος δεν λέγεται, σαλάτα. Ναι, 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 ναι. Τώρα θα έρθει, ναι. Κάναμε και μια πίτσα χωριάτικη, αλλά από τα χωριά της Γαλλίας. Για τη Ροκφόρ. Κάναμε και μια πίτσα χωριάτικη, αλλά επειδή δεν είχα φέτα, σας έβαλα λίγο Ροκφόρ. Χωριά της Γαλλίας, καλύτερα. Ωραία, και το χταποδάκι που μας έχει σπάσει τη μύτη τόση ώρα και μυρίζει τόσο ωραία. Το μυστικό για την καλή πίτσα ποιο είναι? Χρειαζόμαστε χοντρό ζυμάρι ή λεπτό ζυμάρι? Χρειαζόμαστε λεπτό ζυμάρι. Λεπτό ζυμάρι πάντα. Βάλουμε ζυμάρια πολλά και βάλουμε και πολλά κιλά. Mm-hmm. Και λίγα υλικά. Υλικά εντάξει, αυτό είναι στην κρίση του καθενός. Στην Ιταλία, η Ιταλία σου αυτό. Είναι πολύ φτωχή. Ναι. Εγώ προσπαθώ να έχει υλικά. Να χορτάσουμε λίγο γιατί είμαστε και Έλληνες. Ειδικά τώρα με την κρίση τουλάχιστον να πληρώσει ο Έλληνας την πίτσα, αλλά να φάει και, να πίτσα, φάει και να λίγο. Να χορτάσει λίγο, ναι. Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δοκιμάστε. Πω. Έχει μαλακώσει πάρα έχει πολύ. Έχει μαλακώσει πάρα πολύ, ναι. Χρειάζεται μία ώρα, όχι παραπάνω. Εξαρτάται και το χταπόδι, βέβαια, έτσι. Είναι τέλειο. Όντως το σκόρδο δεν μυρίζει καθόλου άσχημα, μυρίζει όσο πρέπει να μυρίζει. Δεν έχει καθόλου σαλάτα άθος. Νάτε και άθος. Η σαλατίτσα μας και οι πατατούλες μας που θα τις συνοδέψουμε με το... Κομμένες διαχειρός. με το χταπόδι. Πάρε και πατατούλα. Αληθινή πατάτα, όχι κατεψυγμένη. Αυτό έτσι αντιληθινή τη λέω. Δεν δουλεύουμε κατεψυγμένη στο χέρι. Στο χέρι, όλη πατάτα. Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Μπορεί να είναι από το μοναστήρι, αλλά εσείς εξελίσσετε τις συνταγές και τις φτιάχνετε πάντα στα μέτρα σας. Προσπαθώ. Δική σας συνταγή είναι οπότε. Να τη βασισμένη αλλού. Όσο καλύτερα μπορώ. Ωραία. Λοιπόν, νησάκι. Καλή παρέα. Καλό φαγητό. Και έτσι περνάμε ωραία. Στην υγεία σας, κύριε Παναγιώτη. Το καλοκαίρι εμπρός μας είναι. Καλό καλοκαίρι, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και εγώ για την παρέα. Ευχαριστούμε πολύ για όλα. Και καλό καλοκαίρι να έχουμε. Καλό καλοκαίρι σε όλους. This is good.